Λεωνίδας Κουμάκης, νομικός συγγραφέας, αρθρογράφος και μέλος του International Hellenic Association. Κύριε Κουμάκη, καλώς ήρθατε στο News Hub. Καλό μεσημέρι, κύριε Δαμαβολίτη. Κύριε Κουμάκη, ένα άρθρο σας, παρέμβαση με τίτλο «Τουρκία 2014, δημοτικές εκλογές με νοθεία», που αφήνει πολλά ερωτηματικά στις επικείμενες εκλογές που θα γίνουν τώρα στις 31 Μαρτίου την Κυριακή που μας έρχεται. Έρχεται και αναλύει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν σίγουρα και την κοινωνία και την πολιτική τάξη στην Ελλάδα. Και θέλω να μας πείτε τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, οι δημοτικές εκλογές ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη για την Τουρκία. Γιατί έχουμε το αντιπαλωδέος που λέγεται Ιμαμογλού και κυρίως έχουμε, όπως περιγράφεται και στο άρθρο σας και θα μας αναλύσετε στην συνέχεια, κάποια τεχνάσματα του Ερντογάν, όπως αυτό που έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές και μας το επενθυμίζεται, ότι κατεβαίνει τελευταία φορά, άρα λοιπόν πρέπει να το στηρίξουν. Ναι, ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, στην Τουρκία, όπως είχα την ευκαιρία και άλλη φορά να πω, οι εκλογές είναι μια ολόκληρη διαδικασία που χρησιμοποιεί το καθεστώς σαν φύλο ψυχής προκειμένου να κρύψει την αδίστακτη δικτατορία και το καθεστώς που έχει επιβληθεί στην Τουρκία. Οι εκλογές λοιπόν αυτές γίνονται, είναι δημοτικές καταρχήν και βλέπει κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, να τρέχει από πλατεία σε πλατεία και από πόλη σε πόλη για να περιορίσει την απώλεια που θα έχει, που έχει σίγουρα σε ψήφους, και να την ισοφαρίσει με την δεδομένη εκλογική νοθεία που επικρατεί σε όλες ανεξαιρέτως τις εκλογικές αναμετρήσεις που γίνονται στην Τουρκία από το έτος 2014 και μετά. Μέχρι το 2014, όταν ο Ερντογάν από το 2002 που ανέβηκε στην εξουσία, μέχρι το 2013 που ξέσπασε το μεγάλο σκάνδαλο στο πάρκο Γκεζί, είχε πάρα πολύ υψηλή δημοφιλία, οπότε δεν χρειαζόταν να μεταχειριστεί κανένας είδους νοθεία. Έπαιρνε ποσοστά πάρα πολύ ψηλά και μάλιστα πρωτοφανή με τα δεδομένα των δυτικών και αυτά ήταν αυθεντικά. Όταν όμως ξέσπασε το σκάνδαλο στο πάρκο Γκεζί το 2013, είναι για να καταλάβετε τι ήταν αυτό, φανταστείτε τον εθνικό κήπο στην Αθήνα, πλάι στο κοινοβούλιο, να πάρει ξαφνικά μια απόφαση η κυβέρνηση ότι αυτό το εθνικό, ο εθνικός κήπος δίπλα στο κοινοβούλιο θα μετατραπεί σε ένα εμπορικό κέντρο, θα γίνει μπετόν. Φυσικά ξέσπασε επανάσταση και αυτό σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα που αποκαλυφθήκανε από συζητήσεις του Ερντογάν με το γιο του, τον Μπιλάλ, πώς θα πάρουν κάποια προμήθεια για ένα κρατικό έργο, όλα αυτά οδήγησαν στην πτώση της δημοφιλίας του και από τότε, από το 2014, άρχισε η παρέμβαση. Για να καταλάβετε τι σημαίνει νοθεία στην Τουρκία, ένα μόνο θα σας πω. Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο μάζευε τα αποτελέσματα των εκλογών από όλα τα εκλογικά κέντρα και τα έδινε σε μία ιδιωτική εταιρεία, όπως είναι η Singular στην Ελλάδα, η οποία είχε ένα σύστημα το οποίο μπορούσαν να παρακολουθήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Από το 2014 και μετά, σταδιακά, πρώτα το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο μπήκαν πρόσωπα απόλυτης εμπιστοσύνης του Ερντογάν και στη συνέχεια σταμάτησε η σύμβαση που υπήρχε με την ιδιωτική αυτή εταιρεία και ανατέθηκε το έργο της καταμέτρησης των ψήφων σε μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, η οποία ότου θαύματος ανήκει 100% στο κυβερνών κόμμα
δικαιοσύνης και αναπτύξης στο ΑΚΕΠΕ. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Με όλα αυτά που περιγράφεται, σύν του ότι ελέγχει το μεγάλο ποσοστό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να περιμένουμε κάτι ανάλογο, το περιγράφεται και στο άρθρο σας βέβαια, με αυτό που έγινε στη Ρωσία, που είναι και φίλοι και είναι και θαυμαστής του ο πρόεδρος Πούτιν, πήρε ας πούμε κοντά στο 90%. Όμως εγώ θέλω να μας πείτε ότι έχει εξαγγείλει φαραωνικά έργα για να δελεάσει τους ψηφοφόρους και τι σημασία έχει η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα, η Σμύρνη και η Ατάλια σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Κοιτάξτε, οι τέσσερις αυτές πόλεις, η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα, η Σμύρνη και η Αντάλια, συγκεντρώνουν το 50% του τουρκικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τέσσερις μόνο πόλεις σε όλη την Τουρκία συγκεντρώνει το 50% περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουν τεράστια σημασία από πάρα πολλές πλευρές και η Κωνσταντινούπολη είναι η κορυφαία πόλη που ενδιαφέρει τον Ερντογάν περισσότερο και από την Άγκυρα, από τη Σμύρνη ή την Αντάλια για το θέμα με το κανάλι της Κωνσταντινούπολης. Έχει εκτεθεί, έχει προπολήσει όλα τα παράλια που θα δημιουργηθούν από τη διάνοιξη του νέου καναλιού σε καταριανούς ή τα έχει χαρίσει σε αξιωματούχους του καθεστώτος, οι οποίοι φυσικό είναι να ανυπομονούν, να εξασφαλίσουν, να πληρωθούν για τις υπηρεσίες που παρέχουν εδώ και 20 χρόνια. Αυτό λοιπόν το κανάλι της Κωνσταντινούπολης, ο Κρέμο Ιμάμογλου το έχει σαμποτάρει από την πρώτη στιγμή, απέσυρε την υποστήριξη του Δήμου που είχε δώσει ο πριν από αυτόν Ισλαμιστής Δήμαρχος και έκτοτε το κανάλι, η επένδυση στο κανάλι το νέο έχει παγώσει τελείως. Άρα το πρώτο που ενδιαφέρει τον Ερντογάν είναι να μπορέσει να ξαναπάρει το Δήμο πίσω, ούτως ώστε να ενεργοποιήσει το κανάλι της Κωνσταντινούπολης για να κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί σε καταριανούς και σε ημέτερους. Εκτός όμως από αυτό, η Κωνσταντινούπολη έχει σημασία και για ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Αν ο Ιμάμογλου καταφέρει και ξανακερδίσει το Δήμο Κωνσταντινούπολης, κοιτάξτε, αν ήταν τίμιες εκλογές θα τον είχε κερδίσει σίγουρα. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να τον κερδίσει με την οθεία που θα σημειωθεί. Εκεί είναι το ερώτημα. Διότι και στις προηγούμενες εκλογές είχε κερδίσει, αλλά η οθεία το είχε περιορίσει την νίκη του στο 1%. Και όταν ο Ερντογάν ζήτησε να ξαναγίνουν εκλογές με προσφυγές ημετέρων, ούτως ώστε να καταφέρει να κάνει καλύτερη νοθεία για να πάρει, να παραμείνει ο Δήμος στους Ισλαμιστές, δυστυχώς γι' αυτόν η διαφορά δεκαπλασιάστηκε από αυτήν με την οποία έχασε το Δήμο στην πρώτη αναμέτρηση. Στη δεύτερη δεν μπορούσε να πει τίποτα γιατί η διαφορά ήταν τεράστια πλέον, δεν ήταν 1%, ήταν κάπου περισσότερο από 1 εκατομμύριο ψήφους διαφορά. Άρα η Κωνσταντινούπολη έχει μεγάλη σημασία, πρώτον γιατί διακυβεύονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα και δεύτερον διότι υπάρχει συμβολική σημασία εάν ο Ιμάμογλου ξανακερδίσει παρόλες τις συνθήκες αυτές τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη και παραμείνει δήμαρχος, βάζει αυτομάτως πάρα πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Βεβαίως το καθεστώς έχει τα μέσα να τον εξουδετερώσει, διότι το έκανε στις εκλογές της 23. Αν θυμάστε, είχε βγει μια δικαστική απόφαση η οποία του στερούσε τα πολιτικά δικαιώματα για κυριολεκτικά αστείες κατηγορίες. Άρα ο Ερντογάν και το καθεστώς έχουν και το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Αυτά που λέγονται ότι αν θα γίνει ισχυρότερος θα απειλήσει τον Ερντογάν, εγώ προσωπικά δεν τα αξιολογώ σαν σοβαρά, εκτός εάν ο άνθρωπος λόγω ηλικίας έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή αποδημήσει στον άλλο κόσμο. Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά με τον Ερντογάν επικεφαλής του καθεστώτος
όση δύναμη και να αποκτήσει ο Ιμάμογλου θα μπορεί να τον εξουδετερώσει, γιατί έχει τη δικαιοσύνη στα χέρια του, έχει το στρατό στα χέρια του, έχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει τα πάντα στα χέρια του. Πάντως εμπνέεται σίγουρα από τους φίλους, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράψετε πριν από λίγο με το περιστατικό του Ιμάμογλου του 23 έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με το Φρέντι Μπελέρη στη Χιμάρα και τον πολύ στενό του φίλο τον Έντι Ράμα, που μάλλον πως εμπνέονται. Θέλω όμως να μας δώσετε λίγο το στίγμα, γιατί έχουμε τρία σημεία. Έχουμε μία μομφή στους κεμαλιστές, που θέλω να μας πείτε γιατί το κάνει αυτό, και εκεί εντάσσουν και τις δηλώσεις που έκανε για την Κύπρο, ότι έπρεπε να την έχουν πάρει ας πούμε την υπόλοιπη. Έχουμε τον πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει, και δεν θέλω να μας πείτε αν θα παίξει ρόλο σε αυτό, που παρότι ας πούμε μας περιγράφεται ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα και είναι προεξοφλημένο το αποτέλεσμα, αν θα δούμε περαιτέρω ας πούμε διαδηλώσεις ή διαταραχή του συστήματος, και το Ισραήλ, ότι έχει γίνει ενορχιστρωμένη επίθεση ενάντια στο Ισραήλ για να παίξει με το θυμικό του Ισλάμ. Ναι, κοιτάξτε, σε κάθε προεκλογική εκστρατεία, είτε είναι δημοτικές εκλογές, είτε είναι βουλευτικές εκλογές, είτε είναι προεδρικές εκλογές, ο Ερντογάν έχει ένα σύστημα. Επιλέγει κάποιους εχθρούς, στους οποίους εξωτερικού υποτίθεται οι εχθροί αυτοί πολεμάνε την Τουρκία. Ποιες είναι από το εσωτερικό? Έτσι, σε αυτές τις δημοτικές εκλογές επέλεξε δύο εχθρούς, τους κεμαλιστές και το Ισραήλ. Και έστησαν μία καμπάνια λάσπης, προφανώς με τον νυν Υπέξ, ο οποίος είναι άριστος στην παραπληροφόρηση και στα fake news, σε συνεργασία με τον Καλίν που τώρα είναι επικεφαλής της ΜΙΤ, και κάνανε ένα πρόγραμμα και είδαμε κάποιες πινελές από το πρόγραμμα αυτό. Λέτε, δηλαδή, πρώτον, συγγνώμη, λέτε για το Χακάν Φιντάν τώρα, έτσι. Κεμαλιστές, επιθέσεις στους κεμαλιστές. Με συγχωρείτε, κύριε Κουμάκη, λέτε για το Χακάν Φιντάν, γιατί ήταν ο πρώην ΥΠΕΞ, μάλλον ο πρώην αρχηγός της ΜΙΤ, ο οποίος είναι τώρα ΥΠΕΞ, έτσι. Ναι, ακριβώς, για το Χακάν Φιντάν μιλάμε. Αυτός είναι ο εγκέφαλος ο οποίος κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αυτοί λοιπόν βάλανε στόχους στο Ισραήλ και τους κεμαλιστές. Με τους κεμαλιστές τους επιτεθήκανε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν ότι τάχα ο κεμαλιστής Μπουλέντε Τζεβίτ, εάν δεν σταματούσε την εισβολή στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η στρατιωτική κατοχή της Κύπρου και προχωρούσε, θα μπορούσε να είχε καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. Βεβαίως, ο άνθρωπος είναι απατεώνας δικτάτορας. Ξέρει ότι αυτά τα σύνορα στα οποία βρίσκεται σήμερα η Τουρκία στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν προκαθοριστεί από τους Βρετανούς 20 περίπου χρόνια πριν από την εισβολή, την οποία σχεδιάσανε οι Βρετανοί με κάθε λεπτομέρεια για να μην χάσουν τις πολύτιμες βάσεις τους στο αβύθιστο αεροπλανοφόρο που λέγεται Κύπρος. Και η μέθοδος των Βρετανών είναι γνωστή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, το διέα και βασίλευε. Από εκεί που η Τουρκία είχε παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα πάνω στην Κύπρο με τη συνθήκη της Λοζάνης στα άρθρα 20 και 21, ξαφνικά τη βάλανε από το παράθυρο, της δώσανε λόγο και εξοπλίσανε και το 18% του πληθυσμού με δικαίωμα βέτο για να δημιουργηθεί διέξοδο, να προκαλέσουν την εισβολή και να διαιρέσουν την Κύπρο για να εξασφαλίσουν τις βάσεις τους. Αυτή είναι η απλή αλήθεια όσων συνέβησαν πριν από 50 χρόνια. Ο απατεώνας δικτάτορας λοιπόν, επειδή όλα αυτά φυσικά τα καταπίνει αμάσιτα, τι κάνει? Κατηγορεί τους κεμαλιστές και ειδικά τον Ετζεβίτ, ο οποίος θεωρεί το ήρωας της εισβολής από την τότε προπαγάνδα, ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του, γιατί έπρεπε να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ, που επιτίθεται στο Ισραήλ για δήθεν η Μοσάντ
μηχανογραφεί και δημιουργεί συνθήκες επέμβασης στις δημοτικές εκλογές υπέρ των αντιπάλων του Ερντογάν, ανοησίες δηλαδή, και ότι προσπαθεί να ελέγξει την Τουρκία μέσω των δημοτικών εκλογών. Και ο ίδιος στις προεκλογικές ομιλίες του από πλατεία σε πλατεία, Κοντζάν, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος κυβέρνησης, πάει σε πόλεις και πλατείες και μιλάει για τους τοπικούς δημάρχους. Σε μία από τέτοια απείλησε τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, να τον στείλει στον Αλλάχ, δηλαδή να τον σκοτώσει. Αυτό είναι το επίπεδο, δυστυχώς. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται για το θέατρο, γιατί ο στόχος του Ερντογάν είναι ένας. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, άλλωστε το έχει δείξει και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, όποιο αν είναι το αποτέλεσμα, στο τέλος ξεχνάει ό,τι έλεγε κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, αλλά δεν ξεχνάει ένα σημαντικό πράγμα. Σε αυτό έχει μεγάλη συνέπεια. Εδραιώνει συνεχώς και διευρύνει τις εξουσίες του. Δηλαδή μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση αυτό παρατηρείται. Ξεχνάει τι έλεγε και διευρύνει τις εξουσίες του. Τώρα, Φερρυππίν έλεγε ότι πέφτει ο πληθωρισμός. Όλοι ξέρουμε, είχε υποσχεθεί πρόπερση ότι το 2023 ο πληθωρισμός στην Τουρκία θα ήταν 20% και το 2024 θα ήταν μονοψήφιος. Σήμερα, με αποτελέσματα Φεβρουαρίου 2024, ο επίσημος πληθωρισμός που ανακοινώνει η ίδια η τουρκική κυβέρνηση είναι 70%. Ο ανεπίσημος είναι διπλάσιος. Το ευρώ έχει ξεπεράσει τις 35 και το δολάριο τις 32 τουρκικές λίρες. Συνεπώς ο Ερντογάν παρόλα αυτά δεν διστάζει να πει ότι η οικονομία μας πάει θαυμάσια, ο πληθωρισμός πέφτει, ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να πει ψέματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένος ο χαρακτηρισμός απατεώνας δικτάτορας που του απέδωσε ο πρώην αρχηγός των Κεμαλιστών, ο Κεμάλο Κιλιντζάρολου. Άρα για να καταλήξουμε, μετά από κάθε εκλογές ξεχνάει ό,τι έλεγε πριν από τις εκλογές, αλλά δεν ξεχνάει καθόλου να εδραιώνει και να διευρύνει την εξουσία του. Τώρα λοιπόν κάνει ακριβώς το ίδιο. Λέει ό,τι βγάζει το στόμα του και μετά, όπως είπε, ότι θα παραιτηθεί, ότι είναι οι τελευταίες του εκλογές. Ακλαμάρες, το έχει πει 10 φορές μέχρι τώρα. Άρα το ξαναλέει, γιατί δυστυχώς μέσα στα 85, μέσα στα 40-50 εκατομμύρια αμόρφωτων από τα 85, το 45-50% είναι αμόρφωτη στην Τουρκία. Από αυτή τη δεξαμενή των εκατομμυρίων ανθρώπων των αμόρφωτων υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα το πιστέψουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Άρα λέει θα αποχωρήσω. Το έχει πει πολλές φορές, ποτέ δεν το έχει κρατήσει. Άρα τώρα κάνει το ίδιο ακριβώς. Θα μαζέψει ό,τι μαζέψει. Θα επιβάλλει ό,τι επιβάλλει. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, να το θυμηθείτε. Θα κάνει μία ακόμα αναθεώρηση του συντάγματος με τη βοήθεια του Μπαχτσελή, που επανεξελέγει με 100% ο Γκρίζος Λύκος, ο οποίος είναι και ο κυβερνητικός εταίρος, ο οποίος πρόσφατα εξελέγει λήψη αντιπάλου με 100%. Με τη βοήθεια του λοιπόν θα κάνει μια ακόμα αναθεώρηση ώστε να μπορεί να παραμείνει πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας όσο ζει. Και βεβαίως να προετοιμάσει με την ησυχία του και τη διάδοχη κατάσταση. Αυτή θα είναι η πορεία μετά τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Αν καταφέρει και πάρει κάποιες από τις πόλεις με την οθεία που θα κάνει από τις 4 αυτές σημαντικές πόλεις, τόσο το καλύτερο. Αλλά και καμιά να μην καταφέρει να πάρει, να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί καθόλου το πρόγραμμα και το σχέδιο του. Άρα λοιπόν, ό,τι αγωνία είχαμε για τα αποτελέσματα στη Ρωσία, πρέπει να έχουμε και για την Τουρκία. Κύριε Κουμάκη, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και μετά. Ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.